Άρα λοιπόν, κύριε Τάσο, θα δώσει κάτι παραπάνω, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε εδώ. Διαβάζουμε για την πιθανότητα 13η σύνταξη, 120 δόσεις πάνε λίγο πιο μετά για τα ασφαλιστικά ταμεία, ίσως και 120 δόσεις για την εφορία πιο μετά. Και τι άλλο μήπως πάει να μπορεί να σχεδιάζει, γιατί ναι, τον άκουσες τον κύριο Τσίπρα που είπε ότι μετά το Πάσχα θα κάνουμε λέει σύσκεψη με το Οικονομικό Επιτελείο για να δούμε μέτρα μόνιμα. Άρα λοιπόν, μήπως θέλει να δώσει κάτι της παραπάνω στον κόσμο. Ακούστε να δείτε. Αν δώσει κάτι θα είναι ψίχουλα. Ξέρεις, να σου παίρνουν 10 και να σου δίνουν ένα πίσω δεν είναι λύση του προβλήματος που έχεις. Και για μας το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Δηλαδή τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, τις μειωμένες συντάξεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, το βάθμα της εμπλοκής στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δράσεις. Θα το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία? Για μας είναι η ίδια αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχιστεί, και για μας το ζητούμενο είναι ο λαός να δώσει τη δύναμη στο ΚΚΕ ώστε να αποτελέσει μια δύναμη ανάσχεσης σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική που με τον ένα ή άλλο τρόπο όλα τα αστικά κόμματα εφαρμόζουν και θα εφαρμόσουν αν αντί του ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικά όσον αφορά τον προσανατολισμό της πολιτικής που εφαρμόζεται. Τόσο στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, τόσο στο επίπεδο της οικονομίας, τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Η πορεία είναι η βαθύτερη εμπλοκή και ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι μας ξέρουμε ότι είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών. Βλέπετε να το ψήνουνε παρά τα όσα ακούστε, λένε. Ακούστε, ακριβώς. Η αντικειμενική βάση για συνεργασίες μεταξύ των αστικών κομμάτων υπάρχει. Και γιατί υπάρχει? Γιατί όλοι έχουν την ίδια στρατηγική στόχευση. Καπιταλισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, η αντικειμενική βάση υπάρχει. Γιατί τώρα, ακριβώς επειδή θέλουν να κρύψουν αυτή τη συμφωνία τους στη στρατηγική στόχευση, προσπαθούν να βρίσκουν επιμέρους διαφορές για να ο καθένας για το δικό του, ας το πούμε, τη δικιά του μεριά, να το πω έτσι, να μπορεί να έχει ένα μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό. Στην βάση όμως, στην πραγματικότητα, η αντικειμενική βάση για συνεργασίες μεταξύ των αστικών κομμάτων υπάρχει.